Το πάμε να δούμε τι έχει γίνει με αυτόν τον ογκολόγο. Για πες μας, με δύο κουβέντες, τι ακριβώς έχει γίνει. Μιλάμε για έναν ογκολόγο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος σύμφωνα με έναν άλλον μεγάλο και γνωστό ιατρό της Θεσσαλονίκης, ανδρολόγο μάλιστα στο λειτουργήμα, η γυναίκα του έχει πέσει θύμα αυτού του ογκολόγου, ο οποίος χρησιμοποιεί μία μέθοδο η οποία μάλλον εικάζουν, διότι ακόμα είναι όλα στο στάδιο της έρευνας, μία μέθοδο που λέγεται υπερθερμία. Αυτή η μέθοδος λοιπόν δεν είναι γνωστή στην Ελλάδα και φυσικά δεν συνίσταται από κανέναν αμφιλεγόμενη στην Ελλάδα και δεν καλύπτεται, όπως λέει ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ. Είναι μία ολισθητική μορφή. Η γυναίκα λοιπόν αυτή έχασε 45.000 ευρώ, καθώς τα χρήματα της είπε ο γιατρός ο συγκεκριμένος να τα βάζει σε λογαριασμό των Σκοπίων, όπως επίσης και ότι πιθανόν να έχει σταματήσει μέρος και της θεραπείας της εξαιτίας του ότι αυτή η υπερθερμία δεν συνεπάγεται φάρμακα παράλληλα μαζί με τη θεραπεία κατά του καρκίνου. Σταμάτα τη θεραπεία για τον καρκίνο, δώσε 45.000 σε λογαριασμό του Σκοπίου. Στα Σκόπια. Ναι, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι η γυναίκα να εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ άρρωστη, άσχημα από τον καρκίνο, ο γιατρός να είναι ακόμα ελεύθερος και να διεξάγεται τώρα έρευνα για να διαπιστωθεί τελικά είναι γιατρός Α και δεύτερον ποια είναι αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιεί και έχει σχέσεις με την Ινδία και τα Σκόπια. Μάλιστα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μην έχουμε θύματα ανθρώπους όπως θυμόμαστε με τον άλλον ο οποίος είχε πάρει στο γιατρό. Στο γιατρό που είχε πάρει στο λαιμό του δεκάδες αθώες ψυχές ανθρώπων που ζητούσαν ιατρική βοήθεια.